Αλέξανδρος είναι έτσι. Αχ, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν πρέπει να του το πω τελικά. Είμαι πολύ στεναχωρημένη. Μία, πρέπει να του το πεις. Δεν γίνεται να μην του μιλάς εδώ και πόσες μέρες. Γεια σου, Αλέξανδρε. Ήθελα να σου πω ότι μου άρεσες περισσότερο με τα κοντά σου μαλλιά. Ήσουν πολύ πιο ωραίος. Τι, με τα κοντά μαλλιά. Καθόλου ωραίος δεν ήμουνα. Κορίτσια, τι κάνετε, καλημέρα. Μα πρέπει να του το πεις, Μία. Τι να μου πει, τι να μου πει. Όχι, δεν θέλω να σου πω κάτι. Είναι μυστικό. Αχ, Μία, τι εννοείς είναι μυστικό. Έλα εδώ πέρα να μου το πεις. Πάω στο γυμναστήριο. Σάρα, πες της κάτι. Δεν μου αρέσει που δεν μου μιλάει. Γιατί, τι της έκανα. Αλέξανδρε, δεν ξέρω. Κάποια στιγμή θα της περάσει, μην ανησυχείς και θα μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Πρέπει να είναι μια φάση. Μην το παίρνεις τόσο της μετρητής. Να μην το παίρνω τόσο της μετρητής, αλλά με πειράζει. Η Μία είναι φίλη μου. Παιδιά, έλατε λίγο εδώ πέρα, μαζευτείτε λίγο, θέλω να σας ανακοινώσω κάτι. Τι πιο κατάλληλη στιγμή πια και αυτή η κυρία. Τέλος πάντων, ερχόμαστε. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να σας πω, τώρα που είστε όλοι εδώ, ότι σήμερα έχουμε ένα καινούριο παιδί στον νηπιαγωγείο μας. Αυτή είναι η πρώτη του μέρα, οπότε πρέπει να είστε όλοι πολύ ευγενικοί μαζί του. Ευγενικοί μαζί του και αηδίες. Σάρα, σε παρακαλώ εδώ πέρα και πες του Αλέξανδρου να μην μου μιλάει, εντάξει. Αχ, τι θα πάθω με αυτά σου δύο. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Μα δεν έκανα τίποτα, σου λέω. Δεν έκανα τίποτα, γιατί μου φέρεις έτσι. Έλα, μην έχεις άγχος. Έλα, παιδί μου. Λοιπόν, ο καινούριος σας συμμαθητής είναι ο Στίβ. Παρακαλώ, χαιρετίστε όλοι τον Στίβ. Γεια σου, Στίβ. Γεια σου, Στίβ. Γεια σου, Στίβ. Γεια σου, Στίβ. Γεια σε όλους. Είμαι ο Στίβ. Ελπίζω να κάνει με τον Στίβ πολλούς καινούριους φίλους. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτός ο τύπος. Στίβ, παιδί μου, μπορείς να πας να παίξεις με τα άλλα παιδάκια και να τους γνωρίσεις. Νομίζω ότι γρήγορα θα βρεις καινούριους φίλους. Πρέπει να είσαι ένα πολύ καλό παιδί. Μία, σε παρακαλώ, πες μου ποιο είναι αυτό το μυστικό. Μη με αφήνεις έτσι. Άσε με, Αλέξανδρε, δεν θέλω να σου πω τίποτα. Άσε με, σου λέω. Μία, τι συμβαίνει πραγματικά. Θέλω να μου πεις τι συμβαίνει. Θέλεις να πάμε να μιλήσουμε λίγο πιο εκεί. Γεια σου, τι κάνεις, είμαι η Άσλη. Και εσύ είσαι ο Στίβ. Ελάτε να σας δείξω τι ωραία είναι αυτά τα καινούργια κόλπα που κάνω. Με το ένα χέρι κρατιέμαι. Αχ, μπράβο, Αλέξανδρε, πάρα πολύ ωραία, αλλά πρόσεξε μην πέσεις. Τι συμβαίνει, Άσλη, τι συμβαίνει, ποιος έριξε κάτω. Αυτός, ο Στίβ με έριξε κάτω. Ήθελε να μου πάρει τη σειρά. Τι, ο Στίβ, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που ακούω. Θέλεις τίποτα, φιλαράκι. Τι είναι αυτά που λες και γιατί ρίξες κάτω την Άσλη, δεν τρέπεσαι. Αλέξανδρε, μην κάνεις πάλι φασαρία στον παιδικό σταθμό, σε παρακαλούμε, δεν αντέχουμε άλλο. Πρέπει να είναι πολύ κακός αυτός ο Στίβ, δεν ξέρω, έτσι μου φαίνεται. Αυτός ο Αλέξανδρος όλο μπλέκει σε φασαρίες και όλο μαλώνει με τα καινούργια παιδιά. Τι είναι αυτός ο χαρακτήρας του? Εσύ εδώ, κάνε την άκρη. Γιατί με έριξες μέσα στην πισίνα? Μη μου μιλάει κανείς, έχω τα νεύρα μου. Κάποιος πρέπει να πάει να μιλήσει με αυτό το καινούριο. Κοίτα τι έκανε εκεί, έριξε μέσα τον Ανδρέα μέσα στην πισίνα με τις μπάλες. Τέλος πάντων. Πρέπει να του μιλήσω εγώ, να τον κάνω φίλο μου και να τον έχω από κοντά. Γεια σου, Στίβ, τι κάνεις? Ξέρω ότι βαριέσαι σήμερα την πρώτη μέρα, αλλά να ξέρεις ότι μπορείς να κάνεις άμα θες μαζί μου παρέα. Τι λες? Δεν θέλω καθόλου να κάνω παρέα μαζί σου. Φύγε από εδώ. Ναι, οκ. Ανδρέα, γιατί δεν βγαίνεις από την πισίνα? Άντε. Δεν θέλω να βγω και να με ξαναχτυπήσει αυτό το παιδί. Αλέξανδρε, δεν μπορείς να κάνεις λίγο, να είσαι λίγο ήσυχος? Πάλι μπλέκεις σε φασαρίες. Τι έγινε εκεί πέρα? Εγώ είμαι πάρα πολύ ευγενικός με τα παιδιά του νηπιαγωγείου. Και θα κάνω και καινούριους φίλους, άμα θες να μάθεις. Είμαι ένα πάρα πολύ καλό παιδί.
Γιατί δεν πας να τον δείρεις, αφού δεν είναι καλό παιδί. Εσύ πάντα έδαινες αυτούς τους τύπους. Όχι, όχι. Εγώ από εδώ και πέρα θα είμαι ένα πολύ ευγενικό παιδί και πρώτα θα πάω να του μιλήσω. Ανδρέα, έλα σε παρακαλώ να σε βγάλω έξω από την πισίνα. Όχι, δεν θέλω, θέλω να μείνω εδώ πέρα σήμερα όλη μέρα. Λοιπόν, Αλέξανδρε, θα φέρεις το Στίβ στην παρέα μας, τι λες? Ωχ, δεν θέλω καθόλου να μιλήσω με αυτό το Στίβ, αλλά πρέπει να το παίξω ευγενικός και καλός για τη Μία. Ωχ, αφού πριν πήγα και ούτε καν με έδωσε σημασία, τι θα κάνω? Τι κάνεις εδώ πέρα μόνος σου, θέλεις να κάνουμε μαζί φιγούρες? Φύγε με από εδώ, δεν θέλω καθόλου να μου κάνεις φιγούρες. Θέλω να κάνω και μόνος μου. Είμαι πάρα πολύ καλός σε αυτό το άθλημα, εντάξει? Είπαμε πως θέλεις να κάναμε μαζί, γιατί βλέπω έχουμε κοινά ενδιαφέροντα. Άθε με ήσυχο, άθε με την υγεία μου. Δεν μας τα λέει καλά, δεν μας τα λέει καθόλου καλά, συγγνώμη. Αλλά δεν ήθελε καθόλου να κάνουμε παρέα. Ήθελα να τον αφήσω μόνο του και να κάνει μόνος του τις γυμναστικές του ασκήσεις. Εγώ προσπάθησα πάντως. Δεν μπόρεσα να τον κάνω φίλο μου. Τώρα τι να πω. Ίσως είναι και αυτός περίεργος όπως και εγώ. Πρέπει να κάνω οπωσδήποτε τη Μία να μου μιλήσει. Τι έχει πάθει και γιατί θέλω να γίνω φίλος με αυτό το παιδί. Είμαστε μια χαρά που κάνουμε εμείς οι τρεις παρέα.